Γενικότερα η επιδημιολογική κατάσταση στο νησί μας, όπως και σε όλη τη χώρα, παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη. Είναι αναμενόμενο ότι και το νοσοκομείο θα δεχθεί την πίεση, την οποία ίσχυε σε περιόδους που υπήρχε έξαρση της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, εκτιμώ, κοντά σε σταθεροποίηση και μπορούμε να πούμε δειλά ότι υπάρχουν τάσεις σταδιακής αργής αποκλιμάκωσης. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 19 άτομα, εκ των οποίων 3 είναι στη ΜΕΘ, ευτυχώς ένας είναι διασωληνωμένος και οι υπόλοιποι σε απλές κλίνες. Το ευτύχημα είναι ότι παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο αριθμός των εισαγωγών και των εξετηρίων είναι περίπου το ίδιο. Και αυτό είναι που πραγματικά κρατάει όρθιο και το νοσοκομείο. Βέβαια, είναι γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται και από επιστημονικές έρευνες, ότι υπάρχει απόλυτη συσχέτιση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο με τον αριθμό των κρουσμάτων, όσο και με τη συσχετιζόμενη με τον κορονοϊό θνητότητα. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας, δυστυχώς, έχουμε θρηνήσει 90 συμπολίτες μας. Και από την αρχή του έτους, είμαστε 57. Μεγάλος αριθμός. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε, ότι από αυτούς που έχουμε μέσα, 2 άτομα είναι εμβολιασμένα. Αλλά δεν ήρθαν επειδή είχαν την κλινική εικόνα COVID. Ήρθαν για άλλη αιτία και διαπιστώθηκε ότι έχουν και COVID και γι' αυτό νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Έρχονται όλες οι ηλικίες. Ιδιαίτερα ο ιός είναι δεδομένος στους μικρότερους. Ευτυχώς όμως δεν νοσούν βαριά, οπότε φεύγουν. Κυρίως όμως νοσηλεύονται άτομα μεσήλικες και άτομα που είναι πάνω από τα 65. Αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί μας 102.218 εμβολιασμοί. Από αυτούς οι 53.227 έχουν κάνει την πρώτη δόση, που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περίπου 69% του ενεργού πληθυσμού. Και 50.252 έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση, που είναι περίπου ένα ποσοστό περίπου το 66% του ενεργού πληθυσμού. Πέραν αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα 8.000 τρίτες δόσεις. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα νούμερα των ατόμων που κάνουν την πρώτη δόση. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό? Πρώτα απ' όλα οφείλεται στα μέτρα. Πιστεύω ότι οφείλεται και στην ευαισθητοποίηση των ατόμων, ότι έχουν πιστεί και οι δύσπιστοι ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό όπλο το οποίο μέχρι τώρα έχουμε, έχει επιστήμη, προκειμένου να προλάβουμε την νόσηση. Ως εκ του πίστηκαν και πλέον δύσπιστοι και έρχονται κατά πολύ. Εγώ θα πω μόνο με νούμερα, ότι πριν ένα μήνα, το αναφέρω συγκεκριμένα, 25 Δεκάτου, στο νοσοκομείο είχαν γίνει 72 δόσεις, εκ των οποίων πρώτη δόση ήταν 11 άτομα, δεύτερη δόση 23 άτομα και τρίτη δόση 38 άτομα. Στις 25, το αντίστοιχο ακριβώς ημερομηνία, μέχρι τώρα έχουν δηλώσει 553 άτομα. Είναι τεράστια η διαφορά. Και θα πω και το άλλο, ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Υπουργείο, αλλά και η ΔΥΠΕ, αύξησε τις γραμμές, τις εμβολιαστικές, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στα κέντρα υγείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν πλαισιώσουν τις εμβολιαστικές γραμμές όλων των κέντρων, μπορούμε την ημέρα να κάνουμε έως και 1.200 δόσεις. Μεγάλος αριθμός. Και μπορούμε κάλλιστα, δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα να πετύχουμε ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας για το νησί μας. Αν φυσικά τις γεμίσουμε όλες τις γραμμές την εμβολιαστική και έτσι υπάρχει μέγιστη δυνατή προσέλευση, η οποία πραγματικά θα διευκολύνει και στην έχουμε καλύτερα Χριστούγεννα. Αυτή που ήταν στην αστολή ήταν συνολικά μαζί με τους γιατρούς 43 άτομα. Από αυτούς βέβαια
μεγαλύτερη μερίδα ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουν επιστρέψει 9 άτομα. Διότι κάποιοι υπαναχώρησαν, έκαναν το εμβόλιο και κάποιοι άλλοι έχουν νοσήσει. Ήδη έχουμε προσλάβει έναν αρκετό αριθμό, οι οποίοι πραγματικά καλύπτουν τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Βέβαια, έχουμε ανάγκες και θα προτιμούσαμε και οι συνεργάτες αυτοί που δεν κάναν το εμβόλιο, να κάνουν το εμβόλιο και να τους έχουμε σύντομα κοντά μας να βοηθήσουν και τον έργο των άλλων συνεργατών τους και συναδέλφων τους. Γενικώς βλέπουμε και στην Ευρώπη τι γίνεται. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι εφόσον τρέχουμε όλοι να κάνουμε την τρίτη δόση, οι ανεμβολίαστοι έρχονται να κάνουν την πρώτη δόση και τηρούνται τα μέτρα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Το πιο σημαντικό, είπαμε, το όπλο που έχουμε σήμερα η επιστήμη είναι το εμβόλιο. Το δεύτερο όπλο, το οποίο πραγματικά προστατεύει, είναι η μάσκα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι τη μάσκα πρέπει να τη φοράμε και στους εσωτερικούς χώρους που είναι και σαφής η οδηγία, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν συνωστισμοί. Είναι γνωστό ότι έχει επικρατήσει σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα και στο νησί μας, το στέλεχος Δέλτα. Το στέλεχος Δέλτα λένε ειδικοί ότι χρειάζεται χρόνο έως και 15 δευτερόλεπτα μία απλή συνάντηση για να μπορέσουμε να κολλήσει κάποιος ο οποίος έρχεται σε επαφή με κάποιον θετικό. Άρα λοιπόν, το μόνος τρόπος που υπάρχει είναι να μπορέσουμε τι πράγμα, να φοράμε τη μάσκα, να πυκνώσουμε τα εμβόλια, αυτοί που δεν τα έχουν κάνει, οπότε δεν έχουμε μετά κανένα φόβο και μπορούμε να κάνουμε και χαλαρά Χριστούγεννα. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι, βλέπω πολλές φορές κάποιοι εμβολιασμένοι οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα. Εντάξει, έκανε το εμβόλιο, έκανε και την τρίτη δόση. Ναι, είμαι θωρακισμένος, όπως το λένε δικοί. Καλό όμως είναι τα μέτρα και οι αποστάσεις πάντα να τηρούνται. Δεν είναι προσωπική άποψη, είναι άποψη των ειδικών. Και εγώ πάντα σέβομαι τη γνώμη των επαγγελματιών, τη γνώμη των ειδικών στα θέματα αυτά. Έχω εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Το νοσοκομείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και σε ζωντανός οργανισμός σίγουρα έχει προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η υποστελέχωση του ακτινολογικού, η υποστελέχωση του ψυχιατρικού. Και ήδη, ενώ προκηρύξαμε πριν από ένα μήνα μόνιμη θέση, να την κάνουμε και εντελεστική, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Το ίδιο και στο νεφρό. Στο νεφρό δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μία και μοναδική υπάλληλο γιατρό νεφρολόγο. Βέβαια έχουμε βάλει δίπλα της άλλους δύο γιατρούς οι οποίοι έχουν εμπειρία, αλλά δημιουργεί άλλο αίσθημα ασφάλειας η εξειδίκευση προς τον ασθενούντα. Δηλαδή προβλήματα πάντα υπάρχουν, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα επιλύσουμε. Σε συνεργασία και με την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και με το Υπουργείο. Το οποίο οφείλω να παραδεχτώ ότι έχουμε τη συνδρομή τους, έχουμε τη βοήθειά τους, μας ακούνε και πάντα μας καλύπτουν. Το πρόβλημα για κάποιον ο οποίος δεν έχει συμφέρον να έρθει στο ακριτικό μας νησί, δεν έχει συναισθηματικούς λόγους, δεν έρχεται εύκολα. Και θα πω το απλό παραδειγματάκι, ότι ένας νεφρολόγος, ο οποίος εργάζεται σε κάποιο νοσοκομείο μεγάλης πόλης, Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, μπορεί το απόγευμα να πηγαίνει 4 ώρες σε κάποια ιδιωτική μονάδα τεχνικού νεφρού και να παίρνει τριπλάσια χρήματα, να βγάζει άλλους 2 ή 3 μισθούς. Εδώ τέτοια πολυτέλεια δεν την έχουν. Όσοι εκ τούτου λοιπόν αποφεύγουν να έρθουν. Το ίδιο ισχύει με τον ακτινολόγο. Το ίδιο ισχύει με τον επεμβατικό καρδιολόγο. Διότι ο επεμβατικός καρδιολόγος θα πάει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται και στη συνεχεία θα μπορεί να πάει σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο να κάνει 1, 2, 3 στεφανιογραφίες όσοι χρειάζεται. Το 2021 μας βρίσκει το αιμοδυναμικό, το οποίο μετά από πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, μπορέσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία. Έστω αρχικά μία φορά την εβδομάδα. Και μόνο ότι αυτή τη στιγμή 50 συνάνθρωποι μας, εδώ και 2 μήνες περίπου από τις 7 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η λειτουργία του, δεν χρειάστηκε να πάνε σε κάποιο κέντρο της Αθήνας ή κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά μείναν εδώ και έγιναν εδώ
και η αγγειοπλαστική και η στεφανιογραφία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Επειδή ο ξύμας είναι να έχει πλήρη στελέχωση, προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε. Θα συνεργαστεί πάντα και με τη ΔΥΠΕ και με το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να το θέσουμε σε 23 ώρες βάση λειτουργία. Γεγονός είναι ένα, ότι αυτή τη στιγμή με τη συνδρομή ενός επεμβατικού καρδιολόγου στρατιωτικού, που προέκυψε από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας, μπορέσαμε, κάναμε το ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε κάτι. Η αρχή είναι το ίμιση παντός και πάσα αρχή είναι δύσκολος. Οπότε ταυτόχρονα εκπαιδεύσαμε νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και έναν γιατρό, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουμε σταδιακά από μόνοι τους, αφού να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία. Και εφόσον φυσικά στελεχωθούν και με πλέον επεμβατικό καρδιολόγο. Οπότε χρειαζόμαστε ακόμη έναν επεμβατικό καρδιολόγο. Εμείς θα ζητήσουμε δύο. Έχουμε ήδη ένα γιατρό, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να το λειτουργούμε σε 24 ώρες βάση.